να ενημερώσω και εγώ τους δημότες ότι σαν Δήμος έχουμε ένα πρόγραμμα, μια σύμβαση με τους δημιάτρους της πόλης μας, τον κύριο Κουμαρέλα, τον κύριο Κουσανδρία και τον κύριο Πανόπουλο, όπου σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα εμείς περισυλλέγουμε τα ζώα, έχουμε σύμβαση με έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, τα εμβολιάζουμε, τα τσιπάρουμε, τα στυρώνουμε και τα απελευθερώνουμε. Δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα με τον νόμο εμείς να τα κρατήσουμε. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί πάλι τα δέσποτα, αν και στυρωμένα και τσιπαρισμένα, βρίσκονται στον δρόμο. Δίνουμε βάση να μην τα απελευθερώσουμε σε χώρους όπου θα δημιουργούνται αγέλες, οι οποίες είναι επικίνδυνες. Ξέρετε, στην αγέλη έχει μια ιεραρχία, οπότε αν βρεθούν 7 ζώα μαζί, τότε είναι λίγο πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες με κάποια φιλοζωικά σωματεία. Ανέβηκα και με τον γιατρό τον κύριο Κουμαρέλα στην Αθήνα και με κάποιους φιλόζωους. Είδαμε έναν άλλο σωματείο που δουλεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιλήσαμε με τους ανθρώπους. Νομίζω ότι υπάρχει μια βάση να οργανώσουμε κάτι τέτοιο και στην πόλη μας, αλλά πάντα με βάση τον εθελοντισμό. Εμείς, σαν Δήμος, προσπαθούμε να βρούμε ένα χώρο όπου θα κρατούνται προσωρινά τα ζώα ως εκθεσιακά, δηλαδή κάποιο παιδάκι να μπορεί να πάει εκεί να επιλέξει ένα ζώο προς υιοθεσία. Γιατί ξέρετε, στη Νέα Φιλαδέλφεια έχουν 260 υιοθεσίες. Εδώ θεωρώ ότι οι υιοθεσίες ζώων δεν μπορούν να γίνουν τα γραφεία. Πρέπει και εμείς να έχουμε έναν άλλο χώρο όπου θα πάει ο οικογενειάρχης με το παιδί και θα επιλέγει. Λοιπόν, πέρα από αυτό, θα κάνουμε και κάποιες συζητήσεις και με όλους τους φορείς να θέσουμε το θέμα στην κοινωνική του βάση. Γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει και εμείς ως δημότες να γίνουμε υπεύθυνοι. Όταν παίρνει ο καθένας ένα ζώο στο σπίτι του, πρέπει να ξέρει ότι και λόγω της οικονομικής κρίσης και ξέρετε ότι τα οικονομικά δεδομένα τώρα των οικογενειών είναι περιορισμένα, πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να αφήσουν στον δρόμο. Πρέπει λοιπόν ο δημότης αυτός να έχει τη συνείδηση ότι το ζώο που αφήνει αυτό στον δρόμο ελεύθερο μπορεί να γίνει κίνδυνος για κάποιον άλλο. Η λογική του νόμου με το τσιπάρισμα είναι σε καλό δρόμο. Αλλά νομίζω ότι θα έχει απόδοση σε 5 με 6 χρόνια. Δηλαδή, άμεσα το πρόβλημα αυτό θα παραμένει. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις και με εσάς και με τους φορείς, ώστε με βάση τον εθελοντισμό και με τη βοήθεια του Δήμου να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση αυτό το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχετε πόσα ζώα συγκεντρώσει και επειδή είπατε κάτι για χώρους, έχετε στο μυαλό σας κάποιους χώρους, έχετε εντοπίσει κάποιους χώρους. Έχουμε εντοπίσει κάποιους χώρους. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτή η χώρα πρέπει να είναι προσβάσιμη. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι σε κάποιο χωριό. Πρέπει να πηγαίνει η οικογένεια με το παιδί, να βλέπουν τα ζώα, αν τους αρέσει κάποιο να επιλέγουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χώρο, βέβαια φύλαξη, το οποίο είναι για την περίφραψη των ζώων. Γιατί ξέρετε, όλοι αυτούς ο εμβολιασμός ειστήριος που γίνεται, πρέπει να τα ακολουθήσουν μια αγωγή δεκαήμερη, οπότε τα κρατάμε σε ένα χώρο που υπάρχει και τα απελευθερώνουμε, επαναλαμβάνουμε. Έχουμε καταγγελίες και από φιλοζωικές οργανώσεις και από τα Υπουργεία. Δεν επιτρέπεται εμείς σαν Δήμος να κρατάμε τα ζώα. Και αυτό που λέω για το χώρο είναι με την βοήθεια των φιλοζωικών οργανώσεων να οργανώσουμε αυτό το χώρο προς, σαν εκθεσιακός. Λοιπόν. Και πόσα ζώα έχουν συγκεντρωθεί. Από πέρυσι που έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα και κάνουμε μια ανανέωση φέτος, είναι γύρω σε 150 ζώα. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε τα 200. Αλλά σας λέω, με την απελευθέρωση κατ' εμέ, δεν λύνεται το πρόβλημα. Πόσο μακρινό το βλέπετε για τον καινούριο αυτό χώρο σαν φιλοζωική οργάνωση? Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά σας επαναλαμβάνω, είναι στη βάση του εθελοντισμού. Δηλαδή, και η Νέα Φιλαδέλφεια που είδαμε, δουλεύει με βάση τον εθελοντισμό. Υπάρχουν κοπέλες και άνθρωποι φιλόζωοι οι οποίοι μελετάνε. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αριθμό των 50-60 ατόμων, οι οποίοι θα φροντίζουν αυτό το χώρο. Αυτή τη στιγμή έχουν κάποια εκδηλώσει ενδιαφέρον. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ενδιαφέρον. Απλώς νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα ενημέρωση. Ξέρετε κάτι. Καταλαβαίνω απόλυτα και τον πολίτη που κάνει καταγγελία. Το παιδί του κινδυνεύει. Απ' την άλλη, σας λέω, με βάση την νομοθεσία, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή και αυτό που κάνουμε να βρούμε ένα χώρο ώστε να δώσουμε κάποια ζώα προς υιοθεσία είναι υπέρβαση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχω μέσα στο ντουλάπι εδώ πέρα από τα προηγούμενα χρόνια γύρω στα 50 φακέλους για υιοθεσία. Αυτό δεν λέει κάτι για μένα. Δηλαδή, δεν θα έρθει κάποιος δημότης να υιοθετήσει ένα ζώο από τα γραφεία. Πρέπει να έχεις ένα εκθεσιακό χώρο και από εκεί να επιλέξεις κάποιο ζώο. Μέχρι αυτή τη στιγμή, με βάση τις ενέργειες που είχαν γίνει από το πρωτοκάτοχό σας και με αυτά που έχετε κάνει κι εσείς με την στήρωση των ζώων,
Βλέπετε να έχει μειωθεί το πρόβλημα στην πόλη, δηλαδή να έχουν λήψει και οι καταγγελίες, να έχουν περιοριστεί τα δέσποτα. Δεν θα περιοριστεί το πρόβλημα. Λόγω της οικονομικής κρίσης. Επειδή δεν είναι καινούργια, δηλαδή αφήνουν ναι, καινούργια ζώα. Οι οικογενειάρχες αφήνουν και ο καθένας που έχει ένα δεσποζόμενο το αφήνει στον δρόμο, δυστυχώς. Αλλά αυτό πρέπει να περάσει στη συνείδηση του πολίτες, που σας είπα και πιο πριν. Δηλαδή πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι το ζώο, και επαναλαμβάνω, το ζώο που αφήνουμε εμείς στον δρόμο, μπορεί να γίνει επικίνδυνο για κάποιον άλλον. Αυτό πρέπει να περάσει προς τα έξω.